Σήμερα είναι μια ημέρα για σας σημαδιακή και για τη ζωή σας, διότι την επαγγελματική σας ζωή, και για το Δήμο μας, ο οποίος αποκτά μια μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη δυνατότητα να εκτελέσει το κοινωνικό του έργο. Όπως και εσείς εναποτίθετε το μέλλον σας επάνω στην οικογένεια του Δήμου που σας καλωσορίζω εγώ σαν Δήμαρχος, έτσι και ο Δήμος επάνω σας είναι βέβαιος ότι θα μπορέσει με τη δική σας υποστήριξη να επιτελέσει το κοινωνικό του έργο με καλύτερο και πιο σωστό τρόπο. Γι' αυτό έχουμε αξιώσεις. Όπως και εσείς έχετε αξιώσεις από εμάς, έχουμε και αξιώσεις από εσάς, που πιστεύω ότι όλοι θα βοηθούν και θα πάνε όλα τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Όσο καιρό είμαι εγώ Δήμαρχος, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για να έρχεται να λέτε τα παράπονά σας, να κάνετε τις υποδείξεις σας, να πείτε τις προτάσεις σας για να βελτιώσετε τη δουλειά σας, να είσαστε πιο αποδοτικοί και να εκτελέσετε καλύτερα το έργο σας. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχετε κανένα απολύτως ενδιασμό να έρθει στο γραφείο του Δημάρχου για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για το καλό το δικό σας και του Δήμου μας. Δική μας υποχρέωση είναι να σας φροντίζουμε όσον αφορά τις αποδοχές σας, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας σας, όσον αφορά τα μέσα τα οποία θα σας προσφέρουμε για να κάνετε την εργασία σας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε απέναντι στις συνεπείς. Όπως και ελπίζω και εσείς να είστε συνεπείς στη δουλειά σας, γιατί το έργο που προσφέρετε είναι κοινωνικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό στους ανθρώπους μας. Είναι γεγονός ότι αυτό το αποτέλεσμα σήμερα της ορκομοσίας στο Δήμο είναι μια προσπάθεια πάρα πολλών ετών. Φύγατε με ένα πρόγραμμα στο οποίο, όπως ξέρετε, δεν είχατε μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία. Εγώ τώρα στη θητεία δική μας θυμάμαι πολλές φορές που εξαναγκαστήκαμε εμείς και σας δίναμε χρήματα για να βοηθήσουμε το πρόγραμμά σας, επειδή είτε αργούσε είτε δεν είχε τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσετε να καταληφθούν οι αποδοχές σας, και να κάνουμε και άλλες εργασίες τις οποίες ήταν απαραίτητες να πούμε για τη λειτουργία σας, κυρίως στην τήρηση των οχημάτων. Θα φροντίσουμε για αυτό το θέμα των οχημάτων τώρα και πιστεύω ότι θα ανανεώσουμε το στόλο σας με δαπάνες του Δήμου. Για τώρα πια ξεφύγατε από τις πιεστικές συνθήκες του προγράμματος και θα ακολουθείτε τώρα την οικονομική δυνατότητα του Δήμου μας. Λοιπόν, σαν Δήμαρχος σας καλωσορίζω και σας εύχομαι το καλύτερο για την επαγγελματική σας αδερομία και για την ζωή σας στο Δήμο, στην οικογένεια τη μεγάλη του Δήμου που θα είστε μέλη από λίγο όταν μετά την ορκομοσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε τώρα να αρκιστείτε. Ορκίζομαι να φυλάσω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά.